Μεγάλο προβληματισμό επικράτησε στη Μόσχα για τη στάση των αδελφών Σέρβων σχετικά με την επικείμενη προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αλεξανδρούπολη και την Ελλάδα, η οποία διάκειται επίσημα πλέον εχθρικά κατά τη Ρωσία λόγω τη εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Ρώσο ειδικό Λεωνίρ Χαζάνοφ, η σερβική πλευρά προσπαθεί να διατηρήσει τη φιλία ταυτόχρονα με τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ελλάδα. Και αυτό ενοχλεί τα μέγιστα τη Μόσχα που δίνει φυσικό αέριο στο Βελιγράδι σε χαμηλέ τιμέ. Ο Χαζάνοφ, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Σβέστα, σχολίασε πω ο Σέρβο πρόεδρο μίλησε σχετικά με το θέμα, κατά την τέλετη έναρξη, για την κατασκευή ελληνικού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη. Από τη μία πλευρά, η Σερβία λαμβάνει φυσικό αέριο από τη Ρωσία σε αρκετά ελκυστική τιμή, και όπω φαίνεται θα ήταν αμαρτία να τη παραπονεθεί. Όσον αφορά την ανάγκη πληρωμή, για αυτό το αέριο δεν υπάρχουν δυσκολίε. Υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί μέσω των οποίων το ευρώ μπορεί να μετατραπεί σε ρούβλια. Δεν βλέπω κανένα εμπόδιο για τι σερβικέ αρχέ ή τι σερβικέ ενεργειακέ εταιρείε να ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο, είπε ο ίδιο. Παρά το γεγονό ότι ο τερματικό σταθμό δεν θα κατασκευαστεί αύριο, είναι γνωστό ότι αυτού του είδου το φυσικό αέριο θα είναι πιο ακριβό από το ρωσικό αέριο. Επίση, είναι προφανέ ότι η χωρητικότητα αυτού του τερματικού δεν θα είναι αρκετή για να καλύψει τι ανάγκε τη Ελλάδα ή τη Σερβία. Η χώρα προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή τη από τι προμήθειε ρωσικού φυσικού αερίου. Από την άποψή μου, η προσέγγιση δεν είναι πολύ έξυπνη, συνόψισε ο Ρώσο Ειδικό Σύμβουλο του Κρεμλίνου. Η σερβική στάση εναντί τη Ρωσία δεν είναι περιστασιακή λόγω Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, αλλά εκπορεύεται από του πολέμου σε Βοσνία 1995 και Κωσόβου 1999, στου οποίου οι Σέρβοι βρέθηκαν ξεκρέμαστοι στην κυριολεξία από του αδελφού Ρώσου στι επιθέσει τη Δύση και του ΝΑΤΟ. Από τότε το Βελιγράδι τηρεί πάρα πολύ προσεκτική στάση εναντί τη Δύση και τη Ρωσία, τηρώντα ουδετερότητα στον στρατιωτικό τομέα, ενώ στα ενεργειακά θέλει να παίζει σε δίπλο ταμπλό για να αποφύγει τη μονομερή εξάρτηση από τη Ρωσία, η οποία θα αποκλειστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια το επόμενο διάστημα. Και αυτό το γνωρίζουν οι Σέρβοι πολύ καλά. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας, για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.